Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Αχμετζόγλου είναι συνεργάτης μου. Για λόγους ανωτέρας βίας σήμερα δεν μπορεί να είναι μαζί μας και θα σας δείξω τις διαφάνειες που μου έστειλε και αναφέρονται στην διάρκεια από παρασιτικά αίτια. Θα αναφερθούμε κυρίως σε τρία από αυτά τα παρασιτικά αίτια τα οποία προκαλούν είτε ύδαρη είτε και εν πάση περιπτώσει αιματηρή διάρκεια. Και αυτό είναι αυτό που λέμε η λαμπλίαση, από το Giardia lamblia, η διάρρεια από κρυστοσφορίδιουμ και από αμοιβάδα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν πραγματικά με το, όπως τα έχουμε ιεραρχήσει, με την λαμπλία. Η λαμπλίαση, γνωστή. Η λάμπλια είναι ένα μαστιγοφόρο πρωτόζωο και είναι η πιο συχνή παρασιτική λίμωξη στον άνθρωπο και στον κόσμο. Είναι η δεύτερη σε συχνότητα στις ΗΠΑ μετά την οξυρίαση και κατά το CDC, που είναι το Control, ή μάλλον Center for Disease Control, 2,5 εκατομμύρια περιστατικά κατά έτος καταγράφονται. Εγώ το ονομάζω κοσμοπόλιταν παράσιτο. Θα εξηγήσω για τη συνέχεια. Η μετάδοση γίνεται μέσω της κοπρανοστοματικής οδού. Η επίπτωση είναι μεγαλύτερη σε πληθυσμούς με χαμηλά επίπεδα υγιεινής. Η υγιεινή παίζει τεράστιο ρόλο με κοντινές επαφές, στοματικές προκτήσεις, σεξουαλικές συνήθειες ή και υδατογενείς. Είναι αυτή που λέγεται waterborne και είναι ανθεκτική σε επίπεδα χλωρίου στο νερό της βρύσης και επιζήσει στα ποτάμια. Και φέρεται σαν beaver fever. Beaver είναι ο κάστορας. Πρέπει να ξέρετε ότι η κυνηγή καστόρων στο Yukon και στην Αλάσκα για το δέρμα των καστόρων. Δεν αρκούνται μόνο στο δέρμα. Ο κάστορας είναι εκλεκτό έντεσμα για αυτούς. Αλλά επειδή παρακολουθώ πολύ πολύ συχνά ντοκιμαντέρ στο National Geographic και στο BBC Earth, έχω παρατηρήσει ότι πολλοί από αυτούς που είναι ψαγμένοι, θα λέγαμε, όταν πάνε στις παγίδες που πιάνουν τους κάστορες, φορούν γάντια. Και όλα αυτά είναι για να αποφευθεί η λαμπλίαση, η οποία είναι πάρα πολύ συχνή, το ξέρουν. Εδώ βλέπετε τους ξενιστές, που είναι ο κάστορας, τα βοηδή, οι σκύλοι, ορισμένα είδη προβάτων και, εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται ο κύκλος μετάδοσης που, όπως λέει και αυτό το διάγραμμα εδώ, αποβάλλονται οι κύστης στα κόπρανα των ξενιστών και στον άνθρωπο, για να παραχθεί κάποια κατάσταση, πρέπει να, από πλευράς δηλαδή, ας πούμε, διαρρείας, πρέπει να καταναλωθούν τουλάχιστον 10 με 25 κύστης. Κάθε κύστη παράγει 2 τροφοζωίτες και αυτοί οι τροφοζωίτες είναι αυτοί που εγκαθίστανται στο εγγύς πεπτικό, δηλαδή στο ανώτερο, αυτό που λέγεται, ας πούμε, τζατζουνούμ, και νίστιδα και δωδεκαδάχτυλο. Και εκεί προκαλείται η όποια βλάβη που απολύγει σε διάρκεια. Η διάρκεια της επόσης, όπως βλέπετε, είναι 1 με 14 ημέρες, κατά μέσο όρο μια εβδομάδα. Και όμως η διάρκεια της καταστάσεως της νόσης είναι 1 με 3 εβδομάδες. Χαρακτηρίζεται από κοιλιακό άλγος με διορισμό ναυτία έμετη επιπλέον της διαρρείας και σπανία μπορεί να έχουμε και έξω εντερικές εκδηλώσεις όπως αντιδραστική αρθιτίδα ή ασύμμετρη μηνύτιδα των κατώαυρων και εξανθήματα και κνίδωση σαν αντίδραση υπερευαισθησίας. Η διάγνωση προφανώς δίδεται με αναζήτηση του παρασίτου στο δείγμα κοπράνων. Με ένα δείγμα η ευαισθησία είναι χαμηλή, όπως βλέπετε, στο 50 με 70%. Αν αυξηθεί ο αριθμός των δειγμάτων στα 3, για παράδειγμα, αυξάνει αρκετά. Αλλά όπως έδειξε και ο κύριος Συμβουλάκης, με την σύγχρονη, ας πούμε, προσέγγιση των διαρριών, συλλήπτει τα βακτηριακά, τα ιογενή και τα παρασιτικά αίτια, μπορούν να αξιολογηθούν, όπως έδειξε, και μέσα στην αξιολόγηση των τριών παρασίτων είναι αυτά για τα οποία σου μιλώ, συμπεριλαμβανομένως και της λαμπλίας. Η ανοσολογική λοιπόν μέθοδος έχει πραγματικά μια ευαισθησία υψηλή, 90 με 99%, και μια ειδικότητα επίσης υψηλή. Τώρα η θεραπεία, ευτυχώς, η μετρονιδαζόλη κάνει θαύματα. Είναι αρκετά συχνή η λάμπλια. Και όσοι κάνουν ταξίδια σε τροπικές περιοχές, συχνά τη φέρουν και μαζί τους εδώ στην Ελλάδα. Εγώ έχω ταξιδέψει αρκετές φορές στην Ταϊλάνδη.
Και εν πάση περιπτώσει έχω φίλους που ξέρουν ότι έχω ταξιδέψει εκεί και έρχονται να με συμβουλευτούν τι πρέπει να κάνουν, γιατί πάνε και αυτοί εκεί. Τους λέω και εγώ λοιπόν, θα προσέχετε πάρα πολύ καλά, εμφιαλωμένο νερό, όχι τρόφιμα του δρόμου, δηλαδή από πολιτές του δρόμου κτλ. Έρχονται πίσω με λάμπλια, τι έκανες, έκανα όσα μου είπες. Ουίσκι ήπιες, ήπια. Σου βάλαν παγάκια, ναι, από εκεί το πήρες. Άρα λοιπόν πραγματικά πρέπει να είσαι τρομακτικά προσεκτικός όταν ταξιδεύεις στις χώρες αυτές, γιατί είναι πάρα πολύ διαδεδομένο παράσιτο στις χώρες αυτές. Και πραγματικά, καμιά φορά, πιστεύω ότι οι συνάδελφοί μου εδώ συμφωνούν, όταν έχουμε ανεξήγητες διάρειες και την υποπτευόμαστε τη λάμβλια, γιατί πάντα δεν ανιχνεύεται στα κόβρανα, τότε πραγματικά με μία δεκαήμερη θεραπεία με τον ενδαζόλης, σε μία δοσολογία 500x3, κάνει θαύματα. Μου θυμίζει την παλιά αντιφηματική αγωγή, όταν υποπτευόμασταν κάτι στον πυρετό αγνώστου αιτιολογίας και δεν βρίσκαμε συγκεκριμένο αίτιο, οι παλιοί, ας πούμε, λέγανε αντιφηματική αγωγή μερικών εβδομάδων. Και πραγματικά αρκετές φορές είχαμε αποτέλεσμα. Τώρα το δεύτερο παράσιτο για το οποίο θα σας μιλήσω είναι το κρυπτοσπορίδιουμ και η κατάσταση λέγεται κρυπτοσπορίδιωση. Αυτό είναι ένα ενδοκυταρικό παράσιτο της ονομοταξίας, όπως βλέπετε απικοπλέξα, και μολύνει τον άνθρωπο, τα βοηδή, τα πουλιά, τα ψάρια και τα ερπετά. Ολοκληρώνει τον κύκλο της ζωής εντός του ξενιστή, δημιουργώντας κύστης που απεκρίνονται στα κόπρανα, μολύνοντας κατά αυτόν τον τρόπο νέους ξενιστές. Παρότι έχουν περιγραφεί 22 είδη κρυπτοσπορίδιου, σχεδόν το 90% των κρουσμάτων στους ανθρώπους αποδίδεται σε δύο είδη, το χόμιμις, όπως βλέπετε, και το πάρμουν. Το παράσιτο προστατεύεται από ένα εξωτερικό περίβλημα, το οποίο επιτρέπει στο παράσιτο να επιβιώνει έξω από τον ξενιστή για μικρά χρονικά διαστήματα και το καθιστά ανθεκτικό στα επίπεδα που κυμαίνονται συνήθως η συγκέντρωση του χλωρίου στο πόσιμο νερό και στις κολυμβητικές δεξαμινές. Άρα λοιπόν επιβάλλεται αυστηρός τρόπος υγιεινής της πισίνας κτλ. Λοιπόν, ο τρόπος μετάδοσης είναι μέσω της έντεροστοματικής οδού από άτομο σε άτομο και με την κατανάλωση τροφίμων ή νερού που μολύνονται από ασθενείς ή ασυμπτωματικούς φορείς του νοσήματος. Ή και μέσω της επαφής με πάσχοντα ζώα ή με τις απεκρίσεις των ζώων. Από πλευράς επιδημιολογίας, αυτή η κατάσταση έχει παγκόσμια κατανομή. Θεωρείται opportunistic, ευχηριακή λίμωξη, καθώς προσβάλλει κυρίως άτομα με ανεπάρκεια. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, 8 με 19% των ατόμων που νοσούν με κύριο σύμπτωμα τη διάρρεια αποδίδονται στο κρυπτοσπορίδιο, ενώ το 10% των ατόμων είναι φορείς του παθογόνου. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, το ποσοστό φορείας είναι της τάξης του 1 με 3%. Και η ηλικιακή ομάδα με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνιση του νοσήματος είναι τα παιδιά έως 9 ετών. Τώρα, οι ομάδες που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο έκθεση στο κρυπτοσπορίδιο είναι άτομα που κολυμπούν συχνά σε πισίνες, άτομα που φροντίζουν μικρά παιδιά, γονείς παιδιών που έχουν μολυνθεί, άτομα που φροντίζουν ασθενείς με κρυπτοσπορίδιαση, ταξιδιώτες, πεζοπόροι και κατασκηνωτές που πίνουν αφιλτράριστο νερό, δηλαδή μη επεξεργασμένο, άτομα που χειρίζονται με μολυσμένα βοηδή και άλλα ζώα και άτομα που εκτίθενται σε κόπρανα μέσω της σεξουαλικής επαφής. Η περίοδος επώασης, συνήθως κατά μέσο όρο είναι μια εβδομάδα, αλλά η διακή μας είναι από 1 έως 12 ημέρες. Τα μολυσμένα άτομα αποβάλλουν το παθογόνο από τη στιγμή που θα ξεκινήσουν τα συμπτώματά τους. Το κρυπτοσπορίδιο συνεχίζει να απεκρίνεται στα κόπρανα για αρκετές εβδομάδες μετά την αποδρομή των συμπτωμάτων, με το χρονικό αυτό διάστημα να αυξάνει σημαντικά στην περίπτωση ανοσοκατασταλμένων ατόμων. Οι κύστης του κρυπτοσπορίδιου μπορούν να παραμείνουν μολυσματικές εκτός ξενιστή από 2 έως 6 μήνες, καθώς παρουσιάζουν μεγάλη ικανότητα επιβίωσης στις περιβαλλοντικές συνθήκες. Ο χρόνος επιβίωσης εκτός ξενιστή αυξάνεται σημαντικά σε υγρό περιβάλλον. Τώρα, ενοχοποιείται για σποραδικά κρούσματα όσο και για μεγάλες συντετογενείς επιδημίες και η κλινική εικόνα περιλαμβάνει έντονες διάρειες, κοιλιακό άλογος, απώλεια όρεξης, πυρετό και ναυτία ή έμετο. Σε άτομα με άνοσο επάρκεια, η λίμωξη είναι είτε συμπτωματική, ασύμπτωματική, είτε εκδηλώνεται με οξέα διορωτικά επεισόδια και ένα μικρό ποσοστό ατόμων εμφανίζει εμένωσα διάρκεια μερικών εβδομάδων. Εδώ βλέπετε τον κύκλο μετάδοσης του κρυπτοσπορίδιου από τον ξενιστή στον άνθρωπο και, εν πάση περιπτώσει, το κρυπτοσπορίδιο μπορεί να εξακολουθεί πέρα από το λεπτό και στο παχιέντερο, απικίζοντας εκτός πεπτικής οδού, τους πνεύμονες, στο πάγκρεας, στο μάχη, με αποτέλεσμα να αναφέρεται πόνο στο δεξιό τεταρτημόριο της κοιλιακής χώρας και το παράσιτο επίσης μπορεί να μολύνει τα χοληφόρα, προκαλώντας χολογκιστίκιδα και χολαγκίτιδα. Ας το έχουμε υπόψη και αυτό. Η διάγνωση είναι μικροσκοπική μέθοδος,
χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό των οκίσεων στα κόπρανα και εδώ καλό είναι τα πολλά δείγματα, όχι το ένα, γιατί έτσι αυξάνεται η ειδικότητα και η ευαισθησία. Η μέθοδο χρώσης είναι η τροποποιημένη οξιάτιχη χρώση και που βάφει τις οκίσεις τις κόκκινες, αλλά η μέθοδος εκλογής είναι ένας οφθορισμός με μονοκλονικά ή και πολυκλονικά αντισώματα και έτσι αυξάνεται η ευαισθησία και η ειδικότητα. Η θεραπεία είναι συντηρητική και σύμφωνα με το ΚΕΛΠΝΟ και την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, είχαμε εκπρόσωπο εδώ της Επιτροπής Λοιμόξεων. Λοιπόν, αν και η νόσος θεωρείται συνήθως αυτοπεριοριζόμενη, μπορεί να χορηγηθεί είναι από τα νιταζοξαντίνη και κατά τα άλλα υγεία άτομα άνω του ενός έτους και εναλλακτικές θεραπείες είναι η αζιθρομικίνη και η παρομομικίνη. Και ας περάσουμε στο τρίτο από τα παράσιτα που προκαλεί όμως αιματηρή διάρρεια. Αυτό είναι η γνωστή στολιτική αμοιβάδα που είναι ένα πρωτόζωο μήκος όπως βλέπετε εδώ 10 με 60 μάικρο και κινείται μέσω ψευδοποδίων. Ο τρόπος μετάδοσης είναι μέσω της κόπρονοστοματικής οδού, συνήθως από καλές πρακτικές υγιεινής κατά την προετοιμασία του φαγητού. Και, εν πάση περιπτώσει, και άλλοι τρόποι υπάρχουν, όπως βλέπετε, στοματικές προκτικές σεξουαλικές συνήθειες και συνήθως οι άνωσοι κατασταλμένους. Ο επιπολασμός είναι υψηλότερος στην Ασία, στην Αφρική, τη Λατινική Αμερική, προφανώς λόγω κακών συνθήκων υγιεινής στις χώρες αυτές. Προσβάλλει το 10% του πληθυσμού στις χώρες αυτές και από αυτούς το 90% είναι ασυμπτωματικοί και έχει υπολογιστεί ότι περίπου ανά έτος 50 εκατομμύρια ασυμπτωματικοί ασθενείς υπάρχουν με μία θνησιμότητα περίπου 100.000 ανά έτος. Εδώ βλέπετε τον τρόπο μετάδοσης της ιστολιτικής αμοιβάδας και από πλευράς εταιρικών εκδηλώσεων έχουμε αιματηρές διάρειες όταν διασπάται ο βελαιονογόνος του παχαίου σεντέρου. Αυτή είναι η λεγόμενη amoebic colitis, αμοιβαδική κολίτιδα. Και θέλω να πω εδώ πέρα, επειδή εν πάση περιπτώσει εδώ και με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ντιλή, και με τον άλλο συνάδελφο που μπήκε τώρα μέσα, εγώ προσωπικά ασκώ τη διασυντερολογία τώρα κοντά 38 με 40 χρόνια. Βασίλη, κοντά είμαστε. Θυμάμαι λοιπόν τους παλιούς γιατρούς στον Ευαγγελισμό, θυμάμαι και μερικά ονόματα, που για οποιαδήποτε ας πούμε αιματηρική διάρρεια λέγανε αμοιβάδα. Όλα αυτά ήταν IBD. Σήμερα ξέρουμε, ήταν λίγο δυσκολίτητα. Αλλά τότε κυκλοφορούσε πολύ η αμοιβάδα και ήταν πολύ, πολύ δεδομένη η αντιμοιβαδική θεραπεία. Άρα λοιπόν πραγματικά υπήρχε αυτή η εντύπωση της αμοιβαδικής κολίτιδας για όλα, αλλά σήμερα ξέρουμε πάρα πολύ καλά εμείς ότι πολλά από αυτά είναι αυτό που λέμε φλεγμονώδες εντεροπάθειες. Επίσης χαρακτηρίζεται η κατάσταση αυτή από αδυναμία, απώλεια βάρους, κοιλιακό άλογος και πυρετό ή και περιτονίτιδα, αν έχουμε προφανώς ρίξει το έντερο. Από πλευράς εξωτερικών εκδηλώσεων έχουμε αμοιβαδικά υπατικά αποστήματα, πνευμονικά αποστήματα, αποστήματα στον εγκέφαλο και αποστήματα σε παραμερισμένες περιπτώσεις και αποστήματα στα γεννητικά όργανα ή και στην περιπροξική περιοχή. Η διάγνωση γίνεται και εδώ πέρα με παραστολογική κοπράνων. Καλά είναι να είναι φρέσκο το δείγμα κοπράνων που δίνει κανείς. Αλλά υπάρχουν και νοσολογικές τρόπες, υπάρχουν όπως βλέπετε και εδώ καλό είναι τα πολλά δείγματα και μπορεί κανείς να την ανιχνεύσει ιδιαίτερα τους τροφοζωήτες και στα ιστολογικά δείγματα που στέλνουμε εμείς οι γαστρεντερολόγοι στο ιστοπαθολογικό εργαστήριο. Εδώ είναι η νοσοδιάγνωση και εδώ πάλι ειλικρινά η μετρονιδαζόλη κάνει θαύματα. Και ήταν πολύ χαρακτηριστικό, όπως σας είπα, που σε παλιότερες εποχές που τα πάντα αποδιόντουσαν στην αμοιβάδα, η μετρονιδαζόλη, το γνωστό φλαγζίλι, υπήρχε από τότε. Το ξέραμε πιο πολύ οι γιατροί για γυναικολογικές παθήσεις, τριχομονάδους κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μετά έγινε σαφές ότι ένα δεκαήμερο σχήμα με 500x3 έκανε και θαύματα. Και τότε βγήκε, ας πούμε, η εντύπωση ότι η μετρονιδαζόλη μπορεί να κάνει καλά και την κολίτιδα. Προφανώς κάτι, αν ήταν πραγματική αμοιβάδα, την έκανε καλά. Αλλά στις περιπτώσεις που συνεχιζόταν μετά, ξέρουμε σήμερα ότι δεν ήταν αμοιβάδα, ήταν αυτό που λέμε IBD, δηλαδή φλεγμονώδης εντεροπάθεια του τύπου της ελκόδος κολίτιδας. Λοιπόν, και τώρα εδώ έβαλε και μια τελευταία διαφάνεια ο κύριος Εκμετζόγλου. Και τι γίνεται σήμερα στην Ελλάδα? Πρέπει, εκτός από αυτά που αναφέραμε, που πραγματικά, γιατί μιλάμε για τη διάρρεια, πρέπει να έχουμε υπόψη τα σημερινά δεδομένα στην Ελλάδα με τις μεταναστευτικές ροές. Πολλά από τα πράγματα που είχαν εξελιχθεί έχουν έλθει πίσω και πρέπει να τα έχουμε υπόψη. Πρέπει πραγματικά οι διατροφικές συνήθειες
να τα έχουμε υπόψη μου, και εγώ θα θυμηθώ εδώ μια γαστροσκόπηση που έκανε η κυρία Βλαχονικολού, γιατί μιλάμε, αγαπητή Γεωργία, για την ανισακίαση. Αυτή βέβαια ήταν μια κυρία η οποία ήταν από τη Γεωργία και είχε πάρει καπνιστά σκουμπριά. Τα είχε καταναλώσει και προφανώς έπαθε αυτή την κατάσταση, την ανισακίαση, που είναι γνωστή κυρίως από το σούσι. Και ήταν πολύ χαρακτηριστική εικόνα, δεν την ξεχάσω ποτέ. Άρα λοιπόν πρέπει να τα έχουμε υπόψη και αυτά. Κάποτε το θεωρούσαμε ότι είναι τροπική ιατρική, αλλά με την διακίνηση των πληθυσμών σήμερα πρέπει πραγματικά να τα έχουμε υπόψη ανά πάσα στιγμή. Σίγουρα πρέπει να τα έχουμε, να έχουμε υπόψη όταν πάμε και κολυμπάμε σε πισίνες, να είναι πισίνες όπου υπάρχει μαρτυρία ότι τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στη χώρα στην οποία ζούμε, μία άλλη παρασίτωση που λέγεται εχινόκοκκος είναι πολύ έτσι, ακόμα υπαρκτή. Κάποτε ήταν πολύ διαδεδομένη. Σήμερα με την βελτίωση των σφαγείων η κατάσταση έχει περιοριστεί, αλλά όχι τελείως. Νομίζω ότι αυτό ήταν το τελευταίο και σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσπάθεια να καλύψετε και το θέμα αυτό από τον κύριο Εκμετζόγλου. Λίγο που μπορώ να καταλάβω, ουσιαστικά η προσέγγιση είναι πιο πολύ με βάση τα συμπτώματα, την κλινική εικόνα του ασθενούς και το ιστορικό, το σύντομο το ιστορικό γύρω από τη διάρρεια, και λίγες είναι οι φορές που μάλλον είναι επιβοηθητικό, δεν είναι η λύση μας μόνο η διάγνωση με εργαστηριακές μεθόδους. Πιο πολύ προσεγγίζεται, αν κατάλαβα καλά, με την κλινική εικόνα, τα συμπτώματα. Βεβαίως. Και ας πούμε την εργαστηριακή, όταν θα έρθει, γιατί δεν έρχεται πολλές φορές, είναι η σφραγίδα διαγνώσεως. Αλλά συμφωνώ απόλυτα, ας πούμε, με αυτή την προσέγγιση.